σταγονόμετρο εξοφλεί το δημόσιο τις υποχρεώσεις του, καταγγέλουν οι ιδιώτες. Το δημόσιο αυτή τη στιγμή μου κοστάει γύρω στις 400.000. Οι δικές μου φυλές είναι 50 με 100.000 και αναγκάζομαι κάθε μήνα με την ψυχή στο στόμα να έρθω να τακτοποιήσω τη δόση. Κατά 100 εκατομμύρια αυξήθηκαν τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς τους ιδιώτες στους δύο πρώτους μήνες του έτους. Έτσι έφτασαν τα 8 δισεκατομμύρια 132 εκατομμύρια τον Φεβρουάριο. Από 8 δισεκατομμύρια 33 εκατομμύρια τον Ιανουάριο. Απογοητευμένος ο Κώστας Λερατζής, που είναι εργολήπτης δημοσίων έργων και βρίσκεται στη μέγενη των δόσεων. Άλλο να έχω δώσεις 12 δόσεις και να θέλω, ξέρω εγώ, μόνο για εφορία 2.000 το μήνα. Και άλλο να έχω 40 δόσεις και να θέλω για εφορία, ξέρω εγώ, 400 ευρώ το μήνα. Από το 2003 οφείλει το κράτος να πληρώνει στην ώρα του, να πληρώνει στις 60 ημέρες. Δεν το τήρησε ποτέ. Τα μισά χρήματα από όσα έχουν εγκριθεί για πληρωμές δόθηκαν το μήνα Μάρτιο. 1,5 δις ευρώ οι καταβολές προς ιδιώτες από 3 δισεκατομμύρια 200 εκατομμύρια που υπήρχαν και κρυμμένα στο ταμείο. Έχω να πάρω τώρα κάπου 15.000 από τα 180 που μου χρωστάνε. Το δημόσιο θα πρέπει να εξοφλεί τις υποχρεώσεις του μέσα σε 30 ή το πολύ 60 ημέρες. Διαφορετικά, κοινοτική οδηγία ορίζει επιτόκιο υπερημερίας 8%, ανοίγοντας ταυτόχρονα το δρόμο για δικαστικές διεκδικήσεις. Οι 70 εταιρείες που εκπροσωπούμε πάμε για κλείσιμο. Που σημαίνει προσωπικό το οποίο θα μείνει στην ανεργία όπως και εμείς. 3 εκατομμύρια ευρώ οφείλει το δημόσιο στον Ανδρέα Μπεκυρά. Τι σημαίνει αυτό για την επιχείρησή του? Καθυστερούμε τις υποχρεώσεις μας. Είμαστε σε μόνιμη διελκυστίδα με την εφορία, με το ΙΚΑ, με τις ρυθμίσεις. Τώρα εξήγηλε και ποινικές διώξεις. Γιατί να δούμε σήμερα να υπάρχει μια χρηματοδότηση από το κράτος για να μπορέσουν αυτές οι επιχειρήσεις να επιβιώσουν, παρατηρούμε ότι υπάρχει μια άτυπη στάση πληρωμών. Αυτό δεν ξέρω κατά πόσο θα αντέξουν και οι επιχειρήσεις. Η καταβολή των τόκων υπερημερίας και για τις υφιστάμενες οφειλές θα αποφασιστεί από εθνικά δικαστήρια. Στο μικροσκόπιο των κλιμακίων της Τρόικας έχουν μπει όλα τα σενάρια που μελετά το Υπουργείο Οικονομικών με τις αλλαγές στο νέο ενιαίο φόρο ακινήτων που και φέτος θα εισπραχθεί μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ. Για κάθε σενάριο σημαντικό ρόλο παίζει η απώλεια των εσόδων που θα προκύψει μετά τη μείωση του φόρου. Οι προτάσεις που έχουν κατατεθεί περιλαμβάνουν μείωση του τέλους κατά 10 και 15%, ενώ θα αφορά όλους τους ιδιοκτήτες ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων. Δεν υπάρχουν χρήματα από πλευράς καταναλωτών προκειμένου να αγοράσουν τα ακίνητα, αλλά ακόμα και γιατί δεν θέλουν να επενδύσουν στα ακίνητα λόγω της πολύ μεγάλης φορολόγησής τους. Μάλιστα, το σχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών προβλέπει ότι η απώλεια των εσόδων θα καλυφθεί σε ένα μέρος από την αύξηση του συντελεστή των ακινήτων που είναι σε περιοχές εκτός αντικειμενικών αξιών. Ο νέος συντελεστής σε αυτές τις περιοχές θα υπολογίζεται με βάση το μέσο όρο των τιμών που ισχύουν στους όμορους Δήμους. Και όλα αυτά σε μια αγορά ακινήτων που βρίσκεται σε νεκρό σημείο. Η οικοδομική δραστηριότητα έχει νεκρώσει. Αυτή τη στιγμή σε ολόκληρη τη χώρα δεκάδες χιλιάδες σπίτια, πολλά από τα οποία είναι καινούργια, παραμένουν απούλητα. Μάλιστα, οι ιδιοκτήτες καλούνται να πληρώσουν φόρους και τέλη που βασίζονται σε αντικειμενικές τιμές, οι οποίες πλέον είναι υψηλότερες από τις πραγματικές τιμές της αγοράς, ακόμα και κατά 30 με 40%. Έχει παγώσει η αγορά ακινήτων, δεν υπάρχει πια, δεν υπάρχουν συμβόλαια μεταβίβασης. Και οι ιδιοκτήτες παρόλα αυτά καλούνται να πληρώσουν φόρους που υπολογίζονται βάσει των αντικειμενικών αξιών, οι οποίοι είναι δυσανάλογοι και φυσικά είναι και ανίσπρακτοι. Στο Παγκράτιο, η εταιρεία 105 τετραγωνικών με αντικειμενική τιμή 110.000 ευρώ πωλείται προς 95.000. Στου Γκίζη, διαμέρισμα 157 τετραγωνικών με 157.000 ευρώ αντικειμενική τιμή πωλείται προς 119.000. Και στον Πειραιά, διαμέρισμα 115 τετραγωνικών πωλείται προς 100.000. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα των φορολογουμένων, διότι καλούνται πλέον να πληρώσουν φόρους και τέλη, τα οποία είναι δυσανάλογα, διότι οι αντικειμενικές είναι πολύ μεγαλύτερες των πραγματικών. Βουτιά και στα ενίκια. Όροφο διαμέρισμα στην Κηφισιά νοικιάζεται προς 750 ευρώ από 1.300. Στους Αμπελοκήπους, διαμέρισμα 69 τετραγωνικών από 500 ευρώ νοικιάζεται 300. Και όροφο διαμέρισμα στην Καλλίπολη του Πειραιά από 800 ευρώ νοικιάζεται 550. Την ίδια στιγμή, οι ιδιοκτήτες ακινήτων βρίσκονται μπροστά σε αλλεπάλληλα ραντεβού με την εφορία μέσα σε 14 μήνες. Αυτή η επιβάρυνση, αυτό το όνειρο του Έλληνα που ήταν το σπίτι, έχει αρχίσει να τίνει να γίνει εφιάλτης. Μέσα στους επόμενους μήνες, λοιπόν, οι ιδιοκτήτες θα λάβουν τα καθαριστικά για τον ΦΑΠ του 2011 και του 2012. Μέχρι τέλος Μαΐου θα κληθούν να καταβάλουν τις δύο τελευταίες δόσεις του ειδικού τέλους μέσω ΔΕΗ για το 2012. Το φθινόπωρο έχει το ΦΑΠ για το 2013, αλλά και το νέο ενιαίο τέλος ακινήτων. Πολύ κοντά σε συμφωνία βρίσκονται κυβέρνηση και Τρόικα για το νέο μηχανισμό διαμόρφωσης του κατώτατου μισθού. Ανώτατες πηγές του Υπουργείου Εργασίας διευκρινίζουν στον Αντένα ρυθμίσεις που κλείδωσαν τα τελευταία 24 ώρα στις διαβουλεύσεις σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Ο νέος κατώτατος μισθός που θα ισχύσει από το 2017 θα είναι μικρότερος όπως και σήμερα για τους εργαζόμενους κάτω των 25 ετών, με απόκληση που όμως θα αποφασίζεται κάθε χρονιά. Θα προβλέπονται και προς αυξήσεις με βάση την προϋπηρεσία, καθώς η Τρόικα δεν απερίψε το ξεπάγωμα των τριετιών από τη χρονιά εφαρμογής του νέου μηχανισμού.
Ο κατώτατος δεν θα διαφοροποιείται με βάση ειδικές οικονομικές ζώνες. Δηλαδή θα είναι ενιαίος για όλη τη χώρα. Ο νέος μηχανισμός διαμόρφωσης του κατώτατου μισθού επιτυγχάνει έναν διπλό στόχο. Πρώτον, την κατοχύρωση ενός κατώτατου, απαράβατου, ενιαίου ορίου αμοιβών για όλη τη χώρα, ως δείχτη προστασίας των εργαζομένων, πάνω από το οποίο όμως θα μπορούν εργοδότες και εργαζόμενοι να συμφωνούν όποιες αμοιβές θέλουν. Και δεύτερον, την αύξηση της απασχόλησης, την καταπολέμηση της ανεργίας, καθώς και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και των ελληνικών επιχειρήσεων. Ο εκάστοτε Υπουργός Εργασίας θα εισηγείται στη Βουλή το Δεκέμβριο κάθε χρονιά στο ύψος του κατώτατου μισθού. Θα έχει προηγηθεί διαβούλευση σε προκαθορισμένα στάδια που θα ξεκινά το Μάιο, στην οποία θα συμμετέχουν κοινωνικοί εταίροι, Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, Τράπεζα της Ελλάδος, το ΚΕΠΕ και το ΙΟΒΕ. Ανάμεσα στα 11 κριτήρια που θα συνδιαμορφώνουν τον κατώτατο μισθό, κυρίαρχο ρόλο θα έχουν το ύψος της ανεργίας, η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, η ηλικία του εργαζόμενου και ο αριθμός των εργαζομένων που αμείβονται με τις βασικές αποδοχές. Αν η Ελλάδα ανακτήσει τη δημοσιονομική της ισορροπία, προχωρήσει στην εφαρμογή όλων των αναγκαίων διαθροτικών αλλαγών και καταστεί ελκυστική για επενδύσεις, τότε θα υπάρξει σοβαρή βελτίωση της θέσης της, η οποία θα έχει θετική επίδραση σε μισθούς και εισοδήματα. Μέχρι το τέλος του 2016, η ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας τονίζει πως ο κατώτατος μισθός θα παραμείνει στα 586 ευρώ.